είστε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, κύριε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Εντάξει. Δύσκολο παιχνίδι. Πρεμιέρα απέναντι σε αντίπαλο δυνατή. Mm-hmm. Θα μου πεις, δεν το έδειξε με τη Σερβέτ. Δεν το έδειξε στο πρωτάθλημά της. Ελπίζουμε να μην το δείξει απόψε. Ή τουλάχιστον να μην την αφήσει ο Ολυμπιακός να το δείξει απόψε. Αλλά είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για μια ομάδα που ήταν λογικό ότι ο Μαρτίνετ θα στηριχθεί κυρίως σε πολύ μεγάλο ποσοστό τον περσινό κορμό. Σε αυτούς που έχει επιλέξει από τον περσινό κορμό με κάποιες πινελιές από τους νεοφερμένους. Η λογική λέει και οι περισσότερες δοκιμές στην τελευταία χθεσινή προπόνηση Πασχαλάκης κατά τα δοκάρια, Ροντινέη αριστερά, Ροντινέη δεξιά, Κίνη αριστερά, Φρέιρε, Ρέτσος, Ιντοή, φαβορή ο Ρέτσος, Καμαρά, Ιμπόρα, Καρβάλιο, Μασούρας Φορτούνης και Λαραμπή. 4-3-3 με αυτούς τους 11 να είναι το φαβορή. Δεν έδειξε, επειδή έχει χάσει προπονήσεις ο Ιμπεόμ, δεν έδειξε να είναι στην πρώτη γραμμή των επιλογών του Μαρτίνεθ. Γι' αυτό θα έχουμε λογικά Καμαρά. Mm-hmm. Στην αρχική ενδεκάδα. Και μένει να δούμε μήπως, ξαναλέω το ερωτηματικό είναι μήπως δούμε Μασούρα Μπιέλ στα δύο άκρα της επίθεσης. Και Φορτούνι 10. Το εναλλακτικό και Φορτούνι 10 και τον Καρβάλιο εκτός. Mm-hmm. Άρα ξαναλέω, στις περισσότερες δοκιμές χθες του Μαρτίνεθ ήταν ο Φορτούνι στα άκρα. Και ο Καρβάλιο σε ρόλο οργανωτή. Στα χάφτη είπες Νικολάου ότι θα βάλει. Μαντί, Ιμπόρα και 6-8 δηλαδή. Και μπροστά τον Καρβάλιο για να έχει το Φορτούνι να παίζει από τα άκρα και να συγκλίνει και στον άξονα. Mm-hmm. Κάτι που μπορεί να κάνει εύκολα ο Φορτούνις. Και στο άλλο άκρο το Μασούρα. Γιατί δεν έχει άλλο εξτρέμ. Για ξέρουμε και τι λέμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και μπροστά τον με τον Ελκαμπίνο είναι στη λίστα. Είναι στη λίστα. Έξω... Ο Πορόσο δεν είναι στη λίστα, ε. Ο Πορόσο είναι στη λίστα. Α, είναι στη λίστα. Α. Απλά το παιδί με προπονήσεις είναι. Γι' αυτό πάει με τους παίχτες που έχει περισσότερο καιρό στη διάθεσή του και έχουν πάρει έστω και λίγο χρόνο συμμετοχής σε φιλικές αναμετρήσεις. Γι' αυτό σου λέω Φρέιρε με Ρέτσο που θεωρεί ο Μαρτίνεθ ότι είχε καλές εμφανίσεις στο μεγαλύτερο διάστημα των φιλικών αναμετρήσεων με outsider τον Ντόι σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή να είναι Φρέιρε με Ντόι. Ναι, εδώ στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς παίζει ρόλο το ποιος έχει κάνει καλύτερη προετοιμασία. Έτσι, και λιγότερο το ποιος είναι αυτός που λογίζεται σε βάθος χρόνου βασικός για την δεκάδα της ομάδας. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Το βασικός για την δεκάδα θα το δούμε στην πορεία. Ναι. Ναι. Αλλά τώρα, απόψε 10 το βράδυ, παίζουν αυτοί που θεωρεί ο Μαρτίνας ότι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αυτοί που έχουν με τον συμπαίκτη τους και κάποια λεπτά μαζί, έστω και μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και μέσα από προπονήσεις έχουν μάθει λίγο να συνεργάζονται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία, πάμε στα... και ο Ρέτσος έχει πάρει το προβάδισμα. Ναι. Ο οποίος Ρέτσος έχει κάνει καλή προετοιμασία, έτσι. Ναι, έχει αφήσει στον Μαρτίνετ πολύ καλές εντυπώσεις. Και γι' αυτό έχει κερδίσει ξανά το προβάδισμα και από τον Ντόι. Δηλαδή, αν κάναμε αυτή την κουβέντα πέρσι, τώρα θα μας έβριζε όλος ο κόσμος αν έλεγα ότι ο Ρέτσος είναι βασικός. Mm-hmm. Γιατί θυμόμαστε πως έκλεισε τη χρονιά ο Ρέτσος, γι' αυτό το λέω. Ο Ρέτσος ήταν εκτός διτέρματος στου Ρέντι. Και τώρα, με το κεφάλι κάτω, προσπάθησε, δούλεψε και κέρδισε την εμπιστοσύνη της Μαρτίνεθ. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε πως θα είναι το ξεκίνημα του Ολυμπιακού, το οποίο έχει ένα αντιζαβαντά σε σχέση με την Γκένγκ. Η Γκένγκ έχει παρατοκαπνιστεί, βέβαια έχει αποκλειστεί στον πρώτο τη ζευγάρι με τη Σερβέτ. Αλλά έχει παίξει δύο μάτς. Η Γκένγκ έχει αποκλειστεί, έχασε και στο πρωτάθλημα, αλλά έχει τρία επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Ναι. Νομίζω έχει δύο στο Βέλγιο, τέσσερα μάτς έχει επίσημα. Τέσσερα μάτς. Ακόμα καλύτερα για τους Βέλγους. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ότι ναι μεν αποκλείστηκε, έχασε προχθές το πρωτάθλημα, αλλά έχει επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Αυτό είναι το ζητούμε εδώ. Ωραία, και πάμε τώρα στο... Είναι σίγουρα σε βαθμό τιμότητας μεγαλύτερο. Ναι, τώρα με τα γραφικά δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που λέγαμε χθες.
για τα δύο ονόματα Καρντόνα και τον Κροάτι, τον Μίρνιτς. Και οι δύο εξακολουθούν να είναι στο δρόμο για να ντυθούν στα Ερυθρόλευκα. Και από τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αργεντινή, πρώτες πρωινές ώρες για μας, στην Αργεντινή επιμένουν για συμφωνία του Ολυμπιακού με την Ουρακάν για τον ΕΖΕ. Ναι, σήμερα γίνεται χαμός με αυτό. Δηλαδή γράφεται από παντού αυτό, ότι τα βρήκανε. Ναι, σου λέω, στην Αργεντινή ναι, λένε για συμφωνία. Λένε για συμφωνία, λένε για πρόταση του Ολυμπιακού 4 εκατομμυρίων και ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα είναι στο, το ποσοστό που θα κρατήσει η Ουρακάν το 10 ή το 20%. Δηλαδή, αν διαβάσεις τον τύπο της Αργεντινής, λες τώρα... Πρέπει να πακετάρει πράγματα. Μήπως παίξει και το βράδυ, λες. Ναι, ναι, έτσι όπως το λένε, μήπως είναι εδώ και δεν το μάθαμε κιόλας. Αλλά περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Είναι ένας παίχτης που τον ήθελε ο Μαρτίνεθ και ο Κορδόν και το έχει προσπαθήσει πολύ ο Κορδόν. Μένει να δούμε τώρα, γιατί με τόσα που γράφονται στην Αργεντινή, καταλαβαίνεις ότι και σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ για να ξέρουμε πού βαδίζει το θέμα. Και πάντα στη λογική ότι αν δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο με ένα παίχτη επί των ημερών του Κορδόν αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να βαγεί, νομίζω ότι θα ξέρουμε τι γίνεται. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω στην Αργεντινή, το παρουσιάζει το θέμα τελειωμένο. Συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και για ποσά λένε, και η μόνη διαφωνία, το μόνο σημείο μάλλον που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι το ποσοστό που θα κρατήσει σε περίπτωση μεταπόλησης του παίκτη από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το δεδομένο. Το αγωνιστικό είναι ένα θέμα, το πρώτο βήμα που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός για πρόκληση απέναντι στην Γκένκ, και το άλλο θέμα που το τρέχουν άλλοι άνθρωποι είναι οι μεταγραφικές κινήσεις. Αριστερό back, extreme, και προέκυψε και ο ΕΖΕ. Ναι, πάντως μοιάζει ρε παιδί μου και μια λογική, έστω και καθυστερημένα, κινείται ο Ολυμπιακός να κλείσει τα κενά του από πίσω προς τα μπρος, έτσι, δηλαδή πρώτα να διασφαλίσει το ότι θα έχει μια, πώς να το πω τώρα, έτσι, καλή αμυντική λειτουργία, θα έχει τα εργαλεία για να έχει μια καλή αμυντική λειτουργία ο Μαρτίνεθ και ακολούθως να βάλει τα στοιχεία στην επίθεση, τα οποία έτσι κι αλλιώς θέλουν και περισσότερο χρόνο για να βγάλουν την ποιότητά τους μέσα σε μια καινούργια ομάδα, να τα βάλει μετά στην εξίσωση. Συμφωνούμε. Mm. Γι' αυτό θέλει πρώτα αριστερό μπακ, γιατί πλέον από τη στιγμή που ο Ρέαμτσουκ είναι κάτι κοσμόσχας, θέλει κάποιον στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Ο Κίνη θα παίξει αυτό το ρόλο απόψε. Η εναλλακτική περίπτωση είναι ο Ραμόν. Mm-hmm. Με όλο το σεβασμό στο παιδί, δεν έχει και το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Φαίνεται μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να σου κάνει μια επιπόλαιη κίνηση, να κρεμάσει το συμπέκτη του, να κρεμάσει την ομάδα. Και αυτό θέλει κάποιον βασικό ο Μαρτίνες. Και κινείται ο Ολυμπιακός προς τα εκεί. Είναι οι στοχευμένες κινήσεις που κάνει ο Κορδόν από το ξεκίνημα. Πήρε το συγκεκριμένο ρόλο στον Ολυμπιακό. Και συνεχίζει στο δικό του δρόμο, πιστεύουμε με επιτυχία, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι άγνωστος στην πιάτσα, έχει βαρύ βιογραφικό, γεμάτο βιογραφικό, και περιμένουμε να δούμε και το τι ακριβώς θα συμβεί με τις κινήσεις του και το πώς θα ετοιμαστεί η δεκάδα η ομάδα γενικότερα των Ερυθρόλευκων εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Mm-hmm. Θα μου πεις, αρχίζουν απόψε. Παλευόμαστε με αυτούς που έχουμε και τις πινελιές που θα μπουν και στη συνέχεια προσθήκες μέχρι τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.